Ο κόσμος τότε αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα. Και όταν έγιναν οι εκλογές δημοτικές, κατέβηκε ο Τρίτης κάτω, τον πήγαμε πάνω στον χώρο, λείπαμε τα προβλήματα και ξεκίνησε πάλι η διαδικασία της αναβάθμισης του χώρου. Γιατί μας διώχναν τότε οι πολλοί καταπατές με προσωρινά μέτρα. Είχαν καταπατήσει ένα χώρο, βάζανε ένα χώρο με άμμο και μάλλον ένα δικό μας χώρο και μας πετάγανε έξω. Με αγώνες επιβιώσαν τα έργα τα δημοτικά εκεί πάνω. Και μετά πήραμε ένα παλωτρίο, όπως σας είπα, με πολλά εκατομμύρια ευρώ του Δήμου, του λαού, της Νίκαιας, από δάνεια. Δεν μας βοήθησε κανείς. Ελάχιστα, μας επιχώρησε μόνο για τη σχέση του Κατράκη, του Υπουργείου Πολίτης. Και έμεινε στη Μελίνα, η οποία κάθε χρόνο μας έδινε περισσότερα λεφτά από ό,τι έδινε στους άλλους Δήμους, του Πειραιά και από ό,τι στον Πειραιά. Και κάναμε τον πολιτιστικό Αύγουστο, αν θυμάστε. Πέρασε Τσιτσάνης από εκεί. Ο Μίκης ο Θοδωράκης είχε κάνει τον πολιτιστικό Αύγουστο. Πέρασαν ονόματα από κάθε, το θέατρο τέχνης, ο Κουν. Εάν ακουγόταν Τσίκ, θα έφευγε ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ο άγνωστος Χατζηδάκης ήθελε απόλυτη ησυχία. Εγώ πιο πολύ έβλεπα, απαγορεύονταν δε μέσω Κατράκιο να πίνεις κουτάκια. Απαγορεύονταν. Ήτανε εκκλησία, σιγή, απόλυτη σε θεατρική παράσταση, συναυλία ή οτιδήποτε θεατρική. Ήταν η τελευταία παράσταση που έδωσε εν ζωή ο Κουν. Ήρθε και μίλησε. Ο Χατζηδάκης έλεγε πάω ευχαρίστω στο Κατράκι, γιατί ήξερα ότι υπήρχε σεβασμός. Δεν υπήρχε ήχος. Πού να έκανε συναυλία με τον Χατζηδάκη και να έχεις κόντρα. Και τότε είχαμε 6.000 που γαπηγήσανε, κόσμος που έμενε και τους είχαμε επιβάλει τη σιωπή. Ανέβαν πολλές φορές από πάνω και φωνάζανε και πετάγανε και πέτρες και βάλαμε εκεί περιφρούση και δεν είχαμε δημοτική αστυνομία. Το περιφράξαμε. Αν λοιπόν μια δημοτική αρχή θέλει, μπορεί να επέμβει και να σταματήσει η φασαρία και όλη αυτή η υπόθεση. Αλλά πρέπει να ξέρεις και να έχεις αποφασιστικότητα. Ο δρόμος της περιοχής σας έδωσε στην Νίκη 4 εκατομμύρια ευρώ. Ξοδεύτηκαν για άλλου είδους ανάγκες. Και όχι για πράσινο. Ούτε για ανάπτυξη της πόλης. Και θα το λέω συνεχώς.